κυκλοφορεί, τότε τι νόημα είχε η παραίτηση, πέστε μας. Ορίστε. Ποιο ήταν το νόημα της παραίτησης, ούτως ή άλλως, αν τα όργανα θέλανε να διώξουν τον κύριο Κουβέλτα, το διώχνανε. Κύριε Οικονομέα. Ποιο ήταν το νόημα της παραίτησης. Κύριε Οικονομέα, έχει συνηθίσει ο πολίτης σε κάθε τέτοιο αποτέλεσμα, και ήταν συντριπτικό το αποτέλεσμα, το ίδιο βράδυ να βγαίνει ο αρχηγός και να λέει παρετούμε. On camera. Γι' αυτό το κάνατε. On camera. Όχι, δεν έγινε έτσι. Σας πληροφορώ ότι από την Κυριακή το βράδυ μέχρι την Τρίτη, που δημοσιοποιεί η Τετάρτη, δημοσιοποιήθηκε η παραίτηση. Με παίρναν τηλέφωνο διάφοροι και μου λένε. Ποιο ήταν το νόημα, πέστε μου, της παραιτήσεως, αφού είναι μια παραίτηση που δεν είναι παραίτηση. Είναι η εκπομπή ουσιαστικά ενός ισχυρού μηνύματος ανάλυσης ευθύνης ως επικεφαλής, το οποίο βεβαίως στη συγκεκριμένη περίπτωση, εάν πιστοποιηθεί, τεκμηριωθεί ότι η πολιτική που ακολουθήσαμε ήταν λάθος, υλοποιούσε λάθος απόφαση. Εάν κριθεί ότι υπήρξαν κι άλλα τα οποία έγιναν. Δεν ανέλαβε ευθύνη, κύριε. Χωρίς ποιος. Καμία ευθύνη. Είπε, εγώ παρετούμε, το θέτω στην Κεντρική Επιτροπή. Και αν η Κοινοβουλευτική Ομάδα, η Κεντρική Επιτροπή. Ποιος θα το κρίνει. Συγγνώμη, κύριε. Εάν, ναι, να ανάλαβε ο ίδιος. Ποιος θα το κάνει. Εάν αυτό που θα μου επιτρέψει να σας πω. Θα μου επιτρέψει να σας πω ότι εμένα με αφορά να έχω θέση. Εγώ τον ψήφισα. Πώς. Αν είναι αμετάκλητη και τελεσίδικη, θα του πω απλώς εκ των υστέρων ότι Φώτη Κουβέλη, διαφωνώ με την παρατησή σου. Μάλιστα. Αυτό θα του πω. Εκ των υστέρων. Θέλω να τον ακούσω. Στον μπλοκ την επιχειρηματολογία και κυρίως. Και κυρίως, να πω και αυτό. Και κυρίως. Να αναλάβουν τις ευθύνες μας όλοι. Όλοι. Εντάξει, αυτό είναι σαφές. Όλοι. Και όταν λέω όλοι, με κεφαλαία γράμματα και οι όλοι. Αφορούν η διαστρωμάτωση προς όλες τις κατευθύνσεις. Εμένα, επειδή σας έκανα και σας τσίγκλησα να σας εξηγήσω ότι θεωρώ τον κύριο Κουβέλη κεφάλαιο. Εγώ το ξέρω και τόσα χρόνια και έχω. Και εγώ εκτιμώ ότι θα διατηρήσει το κεφάλαιο του. Και δεν μου αρέσει και καθόλου, οι ανθρωποφοβικές διαθέσεις δεν μου αρέσουν καθόλου. Όμως οφείλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση είναι λίγο θολά τα πράγματα. Να το συζητήσουμε στο τέλος της διαδικασίας, γιατί μπορείτε.